Καλωσορίζουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στην γνώριμη για αυτόν πόλη μας. Θα συζητήσουμε μαζί του τα ζητήματα αναπτυξιακά που αφορούν το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, τα ζητήματα υγειονομικής κρίσης, τα εργασιακά και αναφέρομαι στις σχολικές καθαρίστριες, αλλά και τη χρηματοδότηση των Δήμων. Όμως βρίσκεται και εδώ και με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του μεγάλης διαγωνιστικής διαδικασίας, το εμβληματικό αυτό έργο των 11.200.000 της μεταφοράς του νερού από το Πήδημα στην Καλαμάτα. Ένα έργο που είχε αναφερθεί αρκετές φορές τόσο ο ίδιος ο Υπουργός, όσο και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο αγωγός ΦΙ 800, που θα κατασκευαστεί 15,5 χιλιόμετρων, θα εξυπηρετεί στο μέλλον, μαζί μια δεξαμενή που ετοιμάζουμε τη μελέτη της, το σύνολο του Δήμου Καλαμάτας. Συγχρόνως μέσα στο έργο περιλαμβάνεται και ένας αγωγός ΦΙ 400, 6,9 χιλιόμετρα, που θα εδροδοτεί το Δήμο Μεσσήνης. Όλα αυτά μαζί με κάποιες γεωτρήσεις, ο νέος αγωγός θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 55.000 κυβικά ημερησίως νερό. Που αυτό σημαίνει θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου Καλαμάτας, το Δήμο Μεσσήνης, αλλά και με κάποιες προεκτάσεις στον αγωγό θα μπορεί να καλύψει και το σύνολο του Δήμου Δυτικής Μάνης. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για ότι υποστήριξε το συγκεκριμένο έργο από την πρώτη στιγμή. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν τα θυμάται ο Υπουργός, με κάλεσε 27 Δεκεμβρίου, 11.30 το βράδυ, να με ρωτήσει αν ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον πρώην Υπουργό Ιστορικών, τον κ. Χαρίτση, και βέβαια τον πρώην Δήμαρχο και σημερινό Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη Νίκα, που οραματίστηκε αυτό το έργο. Θέλω να πω επίσης ότι για εμάς τους Δήμαρχους, συζητήσεις που κάνουμε, αναφέρουμε συχνά ότι αισθανόμαστε τον Υπουργό πάντα δίπλα μας, καθώς η πόρτα του γραφείου του, τόσο η δική του όσο και των συνεργατών του, είναι πάντα ανοιχτή για μας. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Για το καλό της αυτοδιοίκησης και βέβαια για το καλό της πατρίδας μας. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Η αιτία της σημερινής επίσκεψης στον Δήμο της Καλαμάτας είναι ευχάριστη και θα έλεγα και πολύ ουσιαστική. Με αυτή την υπογραφή και με την οριστικοποίηση και την έναρξη κατ' ουσίαν του έργου κατασκευής του νέου αγωγού ίδρευσης με χρήματα από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, δρομολογούμε την οριστική επίλυση του προβλήματος ίδρευσης για την πόλη της Καλαμάτας, αλλά ταυτόχρονα και για το Δήμο Μεσσήνης και προοπτικά για το Δήμο της Δυτικής Μάνης. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας να μην έχουμε λύσει το πρόβλημα της ίδρευσης. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος αυτό. Συνεχίζω λοιπόν τις προσπάθειες του προκατόχου μου στο συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά εννοώ την Καλαμάτα. Άλλωστε είναι ένα έργο για το οποίο είχε ενδιαφερθεί προσωπικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή σας. Και πιστεύω ότι θα φροντίσετε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα το έργο να ολοκληρωθεί μέσα σε 2-2,5 χρόνια όπως προβλέπετε. Για να έρθουμε με το καλό εδώ πέρα, ύστερα από 2,5 χρόνια, να δούμε το άμεσο και απτό αποτέλεσμα μαζί με όλους τους δημότες και τους πολίτες της Καλαμάτας και μαζί βεβαίως με τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και ανθρώπους που αγαπάμε την Καλαμάτα γιατί είναι ένας πανέμορφος τόπος στην Νότια Πελοπόννησο με πολύ μεγάλη δυναμική. Ταυτόχρονα θέλω να ενημερώσω ότι θα έχω σύσκεψη με όλους τους δημάρχους της Μεσσηνίας για να δούμε όλους τους Δήμους τα βασικά θέματα καθώς προετοιμάζουμε τις νέες εντάξεις στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.